Νέες ευκαιρίες ανοίγονται στις νέες γυναίκες που θα θελήσουν να μάθουν την υφαντική τέχνη, καθώς στους προσεχείς μήνες αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά η ίδρυση σχολής υφαντικής στα Νόγια. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού προγραμματίζεται η έναρξη των σχολών υφαντικής, των διαφόρων σχολών χειροτεχνίας που φτιάχνει το Υπουργείο Πολιτισμού σε όλη την Ελλάδα, όπου στα Νόγια θα φιλοξενηθεί η υφαντική. Ήδη έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την προμήθεια των υλικών, δηλαδή των αργαλιών, οπότε πιστεύω ότι μέχρι την άνοιξη θα έχουμε την έναρξη της λειτουργίας της σχολής. Στόχος είναι η ανάσταση της υφαντικής τέχνης, η οποία είναι συνυφασμένη με την ιστορία και την παράδοση της Κρήτης. Παλαιότερα οι γυναίκες εξασφάλιζαν χρώμα και ζεστασιά στο σπιτικό τους. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες, η υφαντική τέχνη ακολούθησε ευθύνουσα πορεία. Να αναγεννήσει μια παλιά οικονομία στα Νόγια, όπου θα λειτουργήσει και με την έννοια της κυκλικής οικονομίας, όπου σιγά σιγά θα μπορεί να μπει στην παραγωγή πάλι το μαλλί που πάντα ήταν μια πηγή πλούτου, αλλά τα τελευταία 20-30 χρόνια έχει περιέλθει να αποτελεί στη χιομόλυνση του περιβάλλοντος. Στα Νόγια η σχολή υφαντικής τέχνης θα λειτουργήσει στον παλιό υφαντουργικό συνεταιρισμό, ενώ θα είναι δωρεάν με τον Σοκράτη Κεφαλογιάννη να κάνει λόγο για τόνωση της τοπικής οικονομίας, η οποία θα στεγάζεται στον παλιό υφαντουργικό συνεταιρισμό κάτω από την Αγροτική Τράπεζα, όπου θα υπάρχει ένας χώρος εκεί όπου οι εκπαιδευτές αλλά και οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να δημιουργήσουν τα μοναδικά υφαντά. Είναι μια τέχνη η οποία δεν πρέπει να χαθεί και πρέπει να περάσει από την προηγούμενη γενιά στην επόμενη γενιά και να αποτελέσει μια οικονομική αλλά και κοινωνική διέξοδο για τις γυναίκες της ενδοχώρας της Κρήτης. Αντίστοιχες σχολές χειροτεχνίας θα ιδρυθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού είναι η ανασυγκρότηση ενός μεγάλου τμήματος της τοπικής οικονομίας. Ο σκοπός της όλης διαδικασίας είναι να δημιουργήσουν οικονομικό όφελος και όχι να επομισθούν κάποια επιδότηση. Να πάρουν την γνώση και να μπορέσουν να στήσουν μετά ένα κοινωνικό συνεταιρισμό ο οποίος θα διαθέτει τα παραγόμενα προϊόντα. Έχει την διάσταση να δημιουργήσουμε με τα παλιά υλικά σύγχρονα εργαλεία και σύγχρονα μέσα. Πιστεύω ότι το εγχείρημα αυτό θα τύχει ευρείας απήχησης και το αποτέλεσμά του θα το δούμε τα επόμενα χρόνια πραγματικά να δημιουργεί ένα νέο εισόδημα και για τις οικογένειες αλλά και για τον τόπο.